Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το 68ο επεισόδιο του podcast το οποίο βγαίνει εκτάκτος και ο από την κανονική ροή. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Την εκστρατεία δυσφήμισης από έναν καταφρονεμένο αρκισιστή το λεγόμενο στα αγγλικά Campaign. Θα περιγράψουμε το φαινόμενο, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα αίτια αυτού του φαινομένου και να δώσουμε κάποιες εισηγήσει για την αντιμετώπιση του. Αυτό το έκτακτο επεισόδιο του podcast θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι κάναμε τα προηγούμενα. Θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση ένα άρθρο το οποίο το σύνδεσμο θα σας δώσω οπωσδήποτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Simply Psychology και θα σας εξηγήσω γιατί. Εννοείται ότι έχω μεταφράσει το άρθρο, αλλά εφόσον θα υπάρχει το... ο σύνδεσμος που οδηγεί στο πρωτότυπο άρθρο, κάποιο μπορεί να το διαβάσει και στην αγγλική γλώσσα. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί μετά το τελευταίο podcast, το 67ο, βρέθηκα να είμαι στόχος εκστρατείας δυσφήμισης, αλλιώς Smear Campaign, η οποία πέραν από τη διάδοση ψευδών κατηγοριών για το ποιόν μου ως ανθρώπου και επιστήμονα, επεκτάθηκε και σε ψευδή πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή μου επάρκεια και την αρμοδιότητα μου να δημιουργήσω ψυχοεκπαιδευτικό υλικό. Έτσι αυτή τη φορά αντί να γράψω ένα δικό μου κείμενο, παίρνω ένα άρθρο από την ιστοσελίδα Simply Psychology, και πάνω σε αυτό χτίζουμε το επεισόδιο. Το άρθρο έχει τίτλο «What is a narcissistic smear campaign» «Τι είναι μια ναρκισιστική εκστρατεία της φήμησης». Όπως είπα, ο σύνδεσμος θα είναι στην περιγραφή του επεισοδίου καθώς και οι πηγές του άρθρου. Πρόκειται για ένα επιστημονικό άρθρο το οποίο έχει γραφτεί στην ιστοσελίδα Simple Psychology. Πρόκειται για ένα άρθρο του οποίου συγγραφέας είναι η Άννα Ντρέσσερ, mental health writer, η οποία κατέχει BSc with honors στη ψυχολογία από τον Golden University και Master of Science in Psychotherapy από το University of Queensland. Έχει δηλαδή Bachelor of Science στη ψυχολογία και Master of Science στη ψυχοθεραπεία. Και οι reviewers, δηλαδή αυτοί οι οποίοι διάβασαν το άρθρο και το διόρθωσαν ή πρόσθεσαν κάποια στοιχεία είναι ο Σόλμα Μακλέοτ PhD ο οποίος έχει έναν Bachelor of Science with Honors στη ψυχολογία έχει MRES και PhD από το University of Manchester και επίσης η Ολίβια Γκί Evans η οποία έχει Bachelor of Science with Honors in Psychology and Master of Science in Psychology of Education η ιδέε του σελίδα Simple Psychology, όπως διαβάζω από το σημείο που λέει About Us, δηλαδή περιγραφή της το Simple Psychology είναι ένας εκπαιδευτικός ιστότοπος που παρέχει ενημερωτικά άρθρα, εικόνες και βίντεο για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις ακαδημαϊκές θεωρίες στη ψυχολογία, τη μεθοδολογία της έρευνας και την επιστήμη της ευημερίας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και των σχέσεων. Πιστεύουμε, λέει εδώ στο Simple Psychology, ότι η γνώση είναι δύναμη και η αποστολή μας είναι να παρέχουμε διορατικές, τεκμηριωμένες πληροφορίες σε μια κατανοητή μορφή. Από την ίδρυση της το 2007, η Simple Psychology έχει κερδίσει την αφοσίωση των φοιτητών, των ερευνητών, των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού παγκοσμίως με πάνω από 4 εκατομμύρια μηνιαίου επισκέπτε και αναφορέ σε 8.000 ακαδημαϊκά περιοδικά και αναφορές σε 8.000 ακαδημαϊκά περιοδικά, το Simple Psychology είναι ένας ανεκτήμητος πόρος για όσους ενδιαφέρονται για την ψυχολογία. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες για διάφορα ψυχολογικά θέματα, όπως το συνέστημα, η ανάπτυξη του παιδιού, η νημοσύνη και η μάθηση, καθώς και ερευνητικέ μεθόδους και στατιστικά στοιχεία. Είναι ενδιαφέρουσα στο σελίδα, θα ήταν χρήσιμο σε όσου μιλάτε την αγγλική γλώσσα να την επισκεφτείτε και να αποκομίσετε γνώσεις. Εδώ που λέει για αναφορές σε 8.000 ακαδημικά περιοδικά, Uh, μου κάνει ένα κλικ ότι λαμβάνω συχνά email για το ότι το όνομά μου και η δουλειά μου αναφέρεται σε διάφορες ακαδημαϊκές εργασίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πενεύομαι ή παίρνω πάνω μου. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τι είναι μια ναρκισιστική εκστρατεία διεσφήμισης. Μια ναρκισιστική εκστρατεία διεσφήμισης που στα αγγλικά λέγεται smear campaign είναι η προσπάθεια ενός καταφρονεμένου ναρκισιστή να αμαυρώσει την εικόνα, τη φήμη, την αξιοπιστία ή τον χαρακτήρα του θύματος του. Αυτές οι εκστρατείες συχνά περιλαμβάνουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, φημών ή μισών αληθιών για το θύμα, με στόχο να στρέψουν άλλους ανθρώπους εναντίον του. Η πρόθεση μιας ναρκιστικής εκστρατείας τη είναι να απεικονίσει το θύμα ως ένα πρόσωπο τρελό, ασταθές, αναξιόπιστο, ανήθικο ή ακόμα και επικίνδυνο. Ενώ την ίδια στιγμή ο ναρκισιστής που εξαπολύει την εκστρατεία της φήμησης παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα ή ένα δίκαιο και ηθικό κριτή. Η ψυχολόγος Dr. Raman Indervasulia αναφέρεται στις εκστρατείες της φήμησης ονομάζοντάς τες ως «gaslighting μεγάλης κλίμακας». Το «gaslighting» περιλαμβάνει τη χειραγώγηση κάποιου ώστε να αμφισβητήσει τις δικές του αντιλήψεις, μνήμη ή λογική. Έχουμε κάνει και εδώ στο podcast επεισόδιο για τον «gaslighting». Η σύγκριση της Δ. Ραμανή υπογραμμίζει, δηλαδή η σύγκριση μεταξύ του «gaslighting» και της εκστρατείας της φήμησης, υπογραμμίζει τον ψυχολογικό αντίχτυπο των εκστρατιών της φήμησης, υπογραμμίζοντας πως δεν αφορούν μόνο τη διάδοση φημών, αλλά και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και τη χειραγώγηση των αντιλήψεων σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δηλαδή, γκάζ lighting μπορεί να κάνει ένας καταφρονημένος ναρκισιστής πάνω στο θύμα του. Zmair campaign, εκστρατεία δυσφήμισης, μπορεί να κάνει ένας καταφρονεμένος ναρκεσιστής σε ευρύτερη κλίμακα, σε μεγαλύτερη κλίμακα και θα δούμε στη συνέχεια και τους τρόπους. Οι ναρκιστέ θα χρησιμοποιήσουν εκστρατείες δυσφήμισης για να διατηρήσουν τον έλεγχο και την εξουσία χειραγωγώντας τις αντιλήψεις για να διασφαλίσουν ότι ήδη αντιμετωπίζονται ευνοϊκά ενώ επίτηδε βλάπτουν την αξιοπιστία και την κοινωνική θέση του στόχου τους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορα μέσα για να διαδώσουν αυτές τις ψευδείς αφηγήσει. όπως το κουτσομπολιό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συσπήρωση κοινών γνωστών, τους οποίους προσπαθούν να τους κάνουν συμμάχους τους, ώστε να υποστηρίξουν τη δική τους εκδοχή των το γεγονότων και εκστρατείε δυσφήμιση γίνονται και υπογείω, αλλά μερικέ φορέ και φανερά. Συνήθως όμω μεγάλο κομμάτι γίνεται υπογείω, κουτσομπολιό πίσω από κλειστέ πόρτε, κουτσομπολιό σε πριβέ τηλεφωνήματα, σε πριβέ ανταλλαγή μηνυμάτων και κάποιο μέρο αυτή τη εκστρατεία δυσφήμιση γίνεται και πιο δημόσιο. Ο στόχο όμω του καταφρονημένου ναρκισιστή είναι να διαβάλει το θύμα του και να το καταστρέψει κοινωνικά, ηθικά και ψυχολογικά. Ο καταφρονημένος ναρκισιστής, απεικονίζοντας τον εαυτό του ως θύμα ή ως ένα δίκαιο πρόσωπο και υπερασπιστή της ηθικής, ακόμη και ως ακτιβιστή, και ζωγραφίζοντας, παρουσιάζοντας το θύμα του ως προβληματικό ή αναξιόπιστο, ο καταφρονεμένος ναρκισιστής χρησιμοποιεί τη ψυχολογική χειραγώγηση, το manipulation δηλαδή, για να ελέγξει την αφήγηση και να διατηρήσει την εξουσία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει το θύμα συκοφαντικής δυσφήμισης, στο σημείο να αμφισβητήσει τη δική του πραγματικότητα. Να του προκαλέσει τεράστια συναισθηματική δυσφορία και να του καταστρέψει την εμπιστοσύνη και την αίσθηση της ταυτότητας του. Δεν λέμε ότι οι ναρκισιστές περνάνε από τη φάση που κάνουν discard, devalue και discard, τη φάση υποτίμησης και απόρριψης. Αυτό κάνουν οι ναρκισιστές. Σε υποτιμούν και σε απορρίπτουν προσπαθώντας να σε βγάλουν τρελό και κάνοντας σε να πιστέψουν τρελό. Μου αρέσει η οπτική της δόκτωρος Ράμανι ότι το Σμέαρ Καμπέιν, η εκστρατεία τη είναι έναν γκασλάιτινγκ σε ευρία κλίμακα. Γιατί οι ναρκισιστές τρέχουν αυτές τις εκστρατείες της φήμισης? Γιατί οι ναρκισιστές επιδίδονται σε Σμέαρ Καμπέιν τα ναρκισιστικά άτομα θα σου κάνουν εκστρατεία δυσφήμισης για διάφορους λόγους. Ωστόσο, η κινητήρια δύναμη, το κίνητρο τους δηλαδή, συχνά έγκυται στην ανάγκη τους για έλεγχο, δύναμη και διατήρηση της αυτό εικόνας τους. Όλα αυτά είναι γνωστά και με τον όρο Narcissistic Supply. Ναρκισιστική τροφοδοσία. Γιατί θα σου κάνουν εκστρατεία δυσφήμιση οι καταφρονημένοι ναρκιστέ, επειδή μέσα από την εκστρατεία δυσφήμιση προσπαθούν να πάρουν ναρκιστική τροφοδοσία, διατηρώντα τον έλεγχο που τόσο πολύ επιθυμούν, τη δύναμη που τόσο πολύ τους φτιάχνει ...και να διατηρήσουν την ψευδή αυτοεικόνα τους. Είπαμε πολλές φορές ότι οι ναρκισιστές έχουν αυτοπεποίθηση και όχι υγιή αυτοαγάπη και αυτοεκτίμηση. Είναι εύθραυστη η αυτοπεποίθηση. Όταν ένας ναρκισιστής αποδειχθεί ότι έχει ελαττώματα, είναι τόσο εύθραυστη η αυτοπεποίθηση του, ώστε σπάζει σε χιλιά κομμάτια. Γι' αυτό τρέχουν, σπέβδουν να κάνουν εκστρατεία δυσφήμιση του θύματο του για να νιώσουν πω ανεβαίνουν ήδη ένα κίνητρο, βασικό κίνητρο. Όποιο αφισβητεί την ανιωτερότητα των αρκισιστών ή ακόμη και άθελα του προκαλεί τραυματισμό στον αρκισιστικό του εγώ, θα γίνει στόχο εκδίκησης. Το SMEAR campaign, η εκστρατεία δυσφήμιση είναι η εκδίκηση του ναρκισιστή που ακόμη και άθελά σου μπορεί να τον έχεις καταφρονήσει. Μπορεί κάποιος να έρθει ακάλεστος στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στο χώρο σου, να ασχημονήσει, να τον αντιμετωπίσεις και να τον βάλεις στη θέση του, να φάει πλήγμα το εύθραυστο ναρκισιστικό του εγώ και για να σε εκδικηθεί να εξαπολύσει μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον σου. Έτσι, ενώ μπορεί η εκστρατεία δυσφήμισης να είναι μια προσωπική επίθεση εναντίον του θύματος, ο λόγος για την εκστρατεία δυσφήμισης δεν είναι στην πραγματικότητα το θύμα. Ο λόγος είναι η εύθραυστη, εγωιστική και κακόβουλη φύση του ναρκισιστή. Εάν δεχόμαστε εκστρατεία δυσφήμισης από ένα τσογλάνι, όπως ονομάζω, τους ναρκισίστες. Εγώ δεν υπήρχε όρος τσογλάνη στο άρθρο, είναι δικός μου όρος. Μάλλον χρησιμοποιώ ένα όρο της αργό για να περιγράψω την κακόβουλη φύση των ναρκισιστών. Τότε αυτός ο παλιάνθρωπος, αυτός ο σκατόψυχος άνθρωπος θα μπει στη διαδικασία να σου κάνει εκστρατεία της φήμησης. Όχι επειδή σου αξίζει εκστρατεία της φήμησης, αλλά επειδή αυτός είναι κομπλεξικός, πάλι είναι δικοσμόρος ο κομπλεξικός, έχει να κάνει με το εύθραυστο εγώ, είναι επικεντρωμένος στον εαυτό του στο κέντρο του σύμπαντος και είναι και κακόβουλος άνθρωπος. Τι κάνουν λοιπόν ή τι επιχειρούν να κάνουν οι ναρκισιστές με τις εκστρατείε της φήμησης. Πρώτα απ' όλα προστατεύουν το προσωπείο τους, το φασάτ τους. Οι ναρκισιστές έχουν μια εύθραυστη αυτοπεποίθηση και θα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουν την εικόνα του εαυτού τους ως άψογοι ή ανώτεροι. Δεν θα ακούσεις ποτέ έναν ναρκισιστή να πει «έπραξα λάθος», «απολογούμε», «αυτό που είπα ήταν λαθασμένο». Απολογούμε για αυτή μου την αντίδραση. Εκ των υστέρων αναλογίζομαι πώς αντέδρασα και αντιλαμβάνομαι πως δεν ήταν και ο καλύτερος τρόπος. Ποτέ δεν θα ακούσεις μια αυθεντική συγγνώμη από έναν αρκησιστή. Οι αρκησιστές προσπαθούν συνεχώς να διατηρήσουν το προσωπείο τους, την εικόνα που παρουσιάζουν στον κόσμο ως άψογη, χωρίς κανένα λάθος, ή ανώτερη των άλλων. Οι ναρκισιστέ τείνουν να παρουσιάζουν μια ψευδή εικόνα στον κόσμο, φασάτ, προσωπείο, που τους επιτρέπει να προσελκύουν ανθρώπους και να χειραγωγούν το περιβάλλον τους. Εγώ θα έλεγα πως αυτή η ψευδή εικόνα, αυτό το φασάτ, αυτό το προσωπείο, είναι και ένας τρόπος για να μην μισήσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή λένε ψέματα για το ποιοι είναι, για να το πιστέψουν και οι ίδιοι. Δηλαδή Πολλέ φορέ με ρωτάτε στα βίντεο. Μα καλά, όλε αυτέ τι απίστευτε κακίε που λένε οι ναρκιστέ, όλε αυτέ τι διαστρεβλώσει που διαδίδουν, τι πιστεύουν και ήδη. Ναι, τι πιστεύουν και ήδη, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό του ναρκιστή είναι ότι δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του, δεν θέλει να κάνει την πνευματική δουλειά, δεν θέλει να καταβάλει τον πνευματικό κόπο που απαιτείται για να γίνει κάποιος πραγματικά καλύτερος άνθρωπος. Όχι ανώτερος, καλύτερος άνθρωπος. Αλλά για τους ναρκισιστές it's all about power. Για τους ναρκισιστές όλα έχουν να κάνουν με την εξουσία και την επικράτηση. Όχι με την ουσιαστική αξία την ανθρώπινη, ούτε με τις πνευματικές αξίες της ζωής. Εάν υπάρχει πιθανότητα να τους εκθέσετε για το πως είναι πραγματικά, αν δηλαδή τους ξεμπροστιάσετε, τότε μπορεί να προσπαθήσουν να σας δυσφημίσουν ξεκινώντας άμεσα μια εκστρατεία δυσφήμισης. Το ξεμπρόστιασμα ενός ναρκισιστή προκαλεί τεράστιο ναρκισιστικό τραύμα, τεράστια ναρκισιστική οργή και δίνει όλο το απαραίτητο fuel, την απαραίτητη κινητήρια δύναμη, το απαραίτητο καύσιμο για να επιδοθεί σε μια ανελαίτη εκστρατεία δυσφήμισης. Οι εκστρατείες δυσφήμισης επίσης βοηθούν τους ναρκισιστές να διατηρήσουν αυτό το προσωπείο, το φασάτε, δηλαδή που είπαμε προηγουμένω, εκτρέποντας την προσοχή μακριά από τα ελαττώματά τους και προβάλλοντας τα σε άλλους. Γιατί είναι εντελώ γελίο και συμβαίνει σε μια εκστρατεία δυσφήμιση. Οι ναρκιστέ θα αποδώσουν τα δικά του κίνητρα στα θύματα του, θα αποδώσουν τη δική του κακία στα θύματα του και θα αποδώσουν τη δική του ουσιαστική εναξιότητα στα θύματα του. Γιατί με αυτόν τον τρόπο Εάν εγώ κατηγορώ τον άλλον ότι είναι ανίκανος, ότι δεν έχει ακαδημαϊκές δεξιότητες, ότι δεν γνωρίζει αυτό με το οποίο ασχολείται, δεν θα δουν οι άλλοι ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι δοχείο κενών και κύμβαλο, αλλά αλλάζω. Πάμε τώρα στο δεύτερο τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι εκστρατείε δεσφήμισης για τους ναρκισιστές. Με τις εκστρατείε δεσφήμισης λοιπόν οι καταφρονεμένοι ναρκισιστές διατηρούν τον έλεγχο. Τα ναρκισιστικά άτομα έχουν έντονη ανάγκη για καταπιεστικό έλεγχο, control, αλλά καταπιεστικό έλεγχο γιατί η αίσθηση του ελέγχου είναι μια απαραίτητη αίσθηση για όλους μας για να νιώθουμε ψυχική ισορροπία. Υπάρχει ένα φάσμα προσπάθειας να έχεις τον έλεγχο που πάει από το καλοήθες μέχρι το κακοήθες και φτάνει στο σημείο του coercive control που είναι ένα είδος επονίδης της ψυχολογικής βίας. Τα αναρκησιστικά άτομα λοιπόν έχουν έντονη ανάγκη για καταπιεστικό κακοήθη έλεγχο, αλλά η αίσθηση του ελέγχου τους αμφισβητείται εύκολα από τους ιδίους, επειδή όπως είπαμε έχουν μια εύθραυστη αυτοπεποίθηση και ένα εύθραυστο ναρκισιστικό εγώ. Κατά βάθο μέσα τους γνωρίζουν τη δικιά τους αναξιότητα και κατά βάθο μέσα τους νιώθουν ιδιαίτερα πόσο λίγοι είναι. Οι εκστρατείε τη λοιπόν επιτρέπουν στου ναρκιστέ να ελέγχουν αφηγήσει και αντιλήψει. Δυσφημίζοντα του άλλου, εξασφαλίζουν ότι παραμένουν σε θέση ισχύω και κυριαρχία. Άρα, ο πρώτο λόγο που κάνουν οι ναρκιστέ εκστρατείε τη είναι να προστατέψουν το προσωπείο του και ο δεύτερος είναι να διατηρήσουν τον έλεγχο. Ο τρίτος λόγος είναι ότι μέσω μιας εκστρατεία δεσφήμιση αποφεύγουν να λογοδοτήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη τους. Uncountability είναι η λέξη, η οποία μεταφράζεται στα ελληνικά ως λογοδοτό. Εγώ τη μεταφράζω και ως ανάληψη ευθύνης. Όταν οι ναρκισιστές έρχονται αντιμέτωποι με λογοδοσία, δηλαδή όταν τους απαντήσεις με ένα λογικό τρόπο και τους φέρεις στο σημείο να τους αποδείξεις πως φάλουν, όταν τους προσκαλέσεις να αναλάβουν την ευθύνη τους ή όταν κάνεις δίκη κριτική πάνω στην επιθετική τους συμπεριφορά, οι ναρκισιστές καταφεύγουν στο να κατηγορούν τους άλλους αντί να αναλάβουν την ευθύνη των δικών τους πράξεων. Οι εκστρατείε της φήμησης χρησιμεύουν ως ένας τρόπος μετατόπισης της ευθύνης, κάνοντας το θύμα να φαίνεται υπεύθυνο για τυχόν ζητήματα ή συγκρούσεις. Αυτό το τελευταίο θυμίζει την αγαπημένη προσφυλή μέθοδο των ναρκισιστών που γνωρίζουμε με τα κρονίμια DARVO. Deny, Attack, Reversing Victim with Offender. Ο ναρκισιστής επιτίθεται. Εάν το θύμα έχει τη ψυχραιμία, έχει την αυτοσυγκράτηση να χρησιμοποιήσει τη λογική του και να αντιμετωπίσει την επίθεση, τότε ο ναρκισιστής αρνείται ότι έχει κάνει επίθεση, επιτίθεται στο θύμα εκ νέου και ανταλλάζει τη θέση του με το θύμα παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα, ενώ είναι ο θήτης και παρουσιάζοντας το θύμα του ως θήτη παρά το θύμα του. Δηλαδή επιτίθεται δύο φορές ο ναρκισιστής. Επιτίθεται την πρώτη φορά που απρόσκλητα κάνει λεκτική οποιοδήποτε άλλου είδους επίθεση στο θύμα και επιτίθεται και τη δεύτερη φορά όταν τον βάλει στη θέση του το θύμα, όταν το αντιμετωπ... τον αντιμετωπίσει καταλήλως και το απαντήσει καταλήλως, αρνείται ότι έκανε επίθεση, επιτίθεται εκ νέου και το παίζει θύμα. Πάμε τώρα στον τέταρτο λόγο για τον οποίο οι ναρκισιστές επιδίδονται σε smear campaigns σε εκστρατείες δυσφήμισης. Εκδίκηση. Μπορεί να έχουμε προκαλέσει ακούσια έναν ναρκισιστικό τραυματισμό. Τα του άτομα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην κριτική και μπορεί να αντιληφθούν τραυματισμό εκεί που δεν υπάρχει. Ένας ναρκισιστής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην κριτική. Σημειώστε, μιλάμε για κριτική η οποία γίνεται μετά που έχει κάνει κρούσιο ο ίδιος ο και μπορεί να αντιληφθεί να νιώσει, να πιστέψει δηλαδή ότι του επιτίθεται ο άνθρωπος στον οποίο πρώτο επιτέθηκε ο ίδιος. Περιπτώσεις όπως να χωρίσεις με έναν ναρκισιστή ή να υπερασπιστείς τον εαυτό σου έναντι στην επίθεση ενός ναρκισιστή ή να αμφισβητήσεις τις μπουρδολογίες που λέει ένας ναρκισιστής ή να αμφισβητήσεις την ανωτερότητα του και το δικαιωματισμό του με οποιονδήποτε τρόπο υπερασπιζόμενος τον εαυτό σου μπορεί να προκαλέσει ναρκισιστικό τραυματισμό ή αλλιώς τραύμα στο εύθραυστο ναρκισιστικό του εγώ. Εάν τραυματίσουμε την εύθραυστη αυτοπεποίθηση ενός ναρκισιστή, ο ναρκισιστής θα ζητήσει εκδίκηση. Αντί να μας αντιμετωπίσει άμεσα, θα δημιουργήσει, θα ενορχιστρώσει και θα συμμετέχει σε μια εκστρατεία δυσφήμισης προς το πρόσωπο μας. Οι ναρκισιστές είναι αυτό που λέμε στα κυπριακά μούτι του θκιόσμου, που στην δημοτική μεταφράζεται μύτη του διόσμου». Ο διόσμος είναι ένα πολύ ευαίσθητο φυτό και αν κάποιος ακουμπήσει τη μύτη του φυτού, αμέσως αυτή η μύτη θα μαραζώσει. Δεν είναι για παράδειγμα ένα τόσο ανθεκτικό φυτό όπως ο βασιλικός μιλώντα για φυτά τη ίδια τη νομοταξία. Οι ναρκιστέ θίγονται πάρα πολύ εύκολα. Έχουν ένα εύθραυστο εγώ, έχουν μια εύθραυστη αυτοπεποίθηση. Και οποιαδήποτε κριτική γίνεται πάνω στις δικές τους πράξεις Το ερμηνεύουν ως επίθεση Δηλαδή πάνε ήδη απρόσκλητοι Λένε την άποψή τους την κακοποιητική προς τον άλλον ο άλλος απαντάει με λογικά επιχειρήματα και ονοματίζει τη συμπεριφορά τους, αλλιώς δηλαδή τους ξεμπροστιάζει, νιώθουν ότι τους επιτίθεται αυτός τον οποίον πρώτο επιτέθηκαν και τους ξεμπρόστιασε και ξεκινούν μια εκστρατεία δυσφήμισης. Αντί να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, να αντιμετωπίσουν τα λογικά επιχειρήματα που τους θέτει το θύμα τους που υπερασπίζεται τον εαυτό του. Με έναν αρκησιστή δεν δικαιούσε να τον εαυτό σου στο μυαλό του ναρκιστιστή μέσα δικαιούται επειδή είναι ανώτερος και έχει περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους είπαμε έχουν δικαιωματισμό οι ναρκιστιστές και μια αίσθηση κυριότητα, sense of entitlement στο δικό του μυαλό μέσα αυτός δικαιούται να φυτρώνει απρόσκλητος εκεί που δεν τον έσπηρα δικαιούται να πηγαίνει να μαγαρίζει τους προσωπικούς χώρους των άλλων ή να μαγαρίζει τη δουλειά των άλλων να διαστρεβλώνει το τι είναι η δουλειά των άλλων, αλλά ο άλλο δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, γιατί αυτό είναι ανώτερο και τα ξέρει όλα. Οπότε δικαιούται να γράφει όπου θέλει, ό,τι θέλει, να προκαλεί, αλλά ο άλλο, άμα το απαντήσει, αυτό το λαμβάνει ω επίθεση. Την άμυνα δηλαδή τη λαμβάνει ω επίθεση. Ο πέμπτο λόγο για τον οποίο ναρκιστέ επιδίδονται σε εκστρατείε δυσφήμιση είναι γιατί μέσω των εκστρατιών δυσφήμιση ενισχύουν την υπεροχή τους. Στα μάτια ενός ναρκισιστικού ατόμου υπάρχουν μόνο νικητές και τιμένοι. Οι ναρκισιστές βλέπουν τους εαυτούς τους ως ανώτερους και έχουν αίσθημα κυριότητας, sense of entitlement και ως εκ τούτου όταν μας δυσφημίσουν νιώθουν πως είναι νικητές. Η δυσφήμιση των άλλων ενισχύει την πίστη τους στη δική τους ανωτερότητα και επικυρώνει την αίσθηση του δικαιωματισμού τους. Εάν ένας ναρκισιστής ζηλεύει την επιτυχία σας ή αισθάνεται ότι με κάποιο τρόπο φανταστικό στο δικό του μυαλό στέκεστε εμπόδιο στο δρόμο του, θα ξεκινήσει μια επίθεση για να σας κατατροπώσει. Μπορούν να αισθάνονται νικητές μόνο όταν οι άλλοι χάνουν. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό είναι δικό μου σχόλιο, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συνεργάζονται θα μπορούσαν να ανταλλάζουν γνώσεις, να ανταλλάζουν δεξιότητες, να ανταλλάζουν ικανότητες και μαζί να συνεργάζονται για έναν καλύτερο κόσμο. Όμως, στο μυαλό ενός ναρκισιστή δεν υπάρχει ποτέ η ανιδιοτελής προσφορά και η ειρηνική συνύπαρξη με τους άλλους ως επιλογή. Στο μυαλό του όλα είναι ένας πόλεμος επικράτησης, ένας πόλεμος απόκτηση ελέγχου, ένας πόλεμος απόκτηση εξουσίας και για να επιτύχει αυτό το σκοπό δεν έχει καμία απολύτως ηθική αναστολή. Ο έκτος λόγος για τον οποίο οι ναρκισιστές επιδίδονται σε εκστρατείες δυσφήμισης είναι για να απομονώσουν το θύμα τους. Αμαυρώνοντας τη φήμη του θύματός τους, οι ναρκισιστές στοχεύουν να απομονώσουν το θύμα τους από οποιοδήποτε δίκτυο υποστήριξης έχει αυτό το θύμα. Αυτή η απομόνωση διευκολύνει τον αρκισιστή να διατηρήσει τον έλεγχο πάνω στο θύμα και εμποδίζει τους άλλους να προσφέρουν υποστήριξη ή να πιστέψουν την πλευρά του θύματος στην ιστορία. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν τα ψεύδη που διαδίδουν οι ναρκισιστές και δεν σκέφτονται τι κίνητρο τυχόν έχει αυτός ο άνθρωπος, τι σκοτεινό κίνητρο μπορεί να έχει για να αρχίζει να διαβάλει έναν συνάνθρωπο του, έναν συνάδελφο του ή οποιονδήποτε άλλο, είναι και αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν και χάφτουν την εκστρατεία δυσφήμισης ενός ναρκισιστή, είναι και αυτοί υπεύθυνοι για αυτή τους την επιλογή. Over the years, <laughs> κατά την πάροδο των χρόνων, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, έχω βιώσει αρκετές εκστρατείες δυσφήμισης. Ίσως και λόγω της δημόσιας δράσης μου, ίσως και λόγω της επιμονής μου να μην υποτάσσομαι σε κανένα συμφέρον και σε κανένα δικαιωματισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις που έχω υποστεί εκστρατεία δυσφήμισης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχαψαν τη δυσφήμιση των ανθρώπων που με δυσφημούσαν, μου απέδειξαν στην πράξη ότι δεν ήταν αξιόλογοι άνθρωποι για να τους έχω μέσα στη ζωή μου. Γιατί ένας άνθρωπος αξιόλογος, ένας άνθρωπος με καλές προθέσεις, ένας άνθρωπος που είναι ικανός να εκτιμήσει την αγνότητα και την καλοσύνη, δεν θα πιστέψει καμία κακία που θα διασπείρει ένας καταφρονεμένος ναρκισιστής για να σπηλώσει το όνομα αυτού που συκοφαντεί. Και είναι ξεκάθαρο, όχι μόνο από τη δική μου περίπτωση, αλλά και από πολλές άλλες περιπτώσεις εκστρατιών δυσφήμισης, ότι εξτρατίες δυσφήμισης ενορχιστρώνονται από πρόσωπα τα οποία βιώνουν απίθμενο φθόνο για το θύμα τους, πρόσωπα τα το οποία θέλουν να κατατροπώσουν το θύμα τους, θέλουν να δουν το θύμα τους ταπεινωμένο, θέλουν να δουν το θύμα τους χωρίς φίλους, χωρίς δουλειά, χωρίς ουσιαστικές σχέσεις στη ζωή του, γιατί ακριβώς η ύπαρξη ανθρώπων που είναι διαφορετικοί από αυτούς τους ενοχλεί, επειδή χαλά το δικό τους αφήγημα το δικό του αφήγημα είναι ότι μόνο αυτοί υπάρχουν πάνω στη γη, μόνο αυτοί είναι σημαντικοί, σε αυτούς αξίζουν τα πάντα, αξίζει η αγάπη του κόσμου, αξίζει η εκτίμηση, αξίζει η αναγνώριση του έργου τους, χωρίς οπωσδήποτε να κοπιάσουν και να εργαστούν συνειδητά και ενοχλούνται όταν βλέπουν άλλους ανθρώπους να είναι χαρούμενοι και επιτυχημένοι. Συνεχίζω το προσωπικό σχολείο λέγοντας ότι στην πραγματικότητα, εάν κάποιο άλλο είναι ευτυχισμένο, δεν στερεί ευτυχία από εμά. Εάν κάποιο άλλο είναι επιτυχημένο, δεν στερεί επιτυχία από εμά. Έχω γνωρίσει στη ζωή μου αρκετού αυθεντικά επιτυχημένου ανθρώπου, οι οποίοι πέτυχαν στη ζωή του και πέτυχαν στον τομέα του μέσα από αγάπη για τον άνθρωπο, μέσα από ειλικρινή προσπάθεια και φιλότιμο. Αυτοί οι αυθεντικά επιτυχημένοι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί, τόσο ε, πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις τους, να μοιραστούν τα μέσα που διαθέτουν τα resources τους για να βοηθήσουν οποιονδήποτε άλλον συνάνθρωπο βλέπουν ότι έχει παρόμοιο τρόπο αντιμετώπισης της ζωής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα μεγάλα μυαλά συναντούνται. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν ο καθένα στον τομέα του, ο καθένα στον χώρο στον οποίο εργάζεται, ο καθένα στη χώρα στην οποία εργάζεται, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, τον ανθρωπισμό, το φιλότιμο, την εντιμότητα, την εργατικότητα, αναγνωρίζουν ένα τον άλλον και ευχαρίστω ενώνουν δυνάμει. Ενώ άνθρωποι οι οποίοι είναι πικραμένοι και έχουν συνεχώς παράπονο ότι άλλοι άνθρωποι προοδεύουν χωρίς αυτοί να έχουν οποιαδήποτε διάθεση να κοπιάσουν πνευματικά και ηθικά για να προοδέψουν, αυτοί οι άνθρωποι γεμάτοι φθόνο για όσους επιτυχάνουν και κερδίζουν την επιτυχία τους με το σπαθί τους, θα πάνε να συμμαχίσουν με άλλους φθονερούς ανθρώπους, με άλλους ψυχικά και πνευματικά τεμπέληδες, ούτω ώστε να έχουν το δικό τους υποστηριχτικό πλαίσιο. Οπότε στην ουσία οι ναρκισιστές, οι καταφρονεμένοι ναρκισιστές με την εκστρατεία της φήμησης, χωρίς να το θέλουν, μας κάνουν και κάτι καλό. Ότι βοηθούν να ξεκαθαρίσει στη ζωή μας η ήρα από το σιτάρι. Να διαφανεί ποιοι άνθρωποι είναι αυθεντικά αξιόλογοι και είναι καθαρά και αγνά τα κίνητρα τους προς εμάς και αυτό να ξεχωρίσει από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή μας για το συμφέρον τους. Από τους ανθρώπους οι οποίοι μας δείχνουν επιφανειακά πως και καλά μας αγαπούν ή μας υποστηρίζουν ενώ κατά βάθο είναι γεμάτοι φθόνο. Τους ευάλω τους ναρκισιστές, τους κρυφοναρκισιστές δηλαδή. Άρα παρόλο που προσπαθούν να απομονώσουν το θύμα τους από δίχτυα υποστήριξη, στο τέλος αυτό που καταφέρνουν είναι να γλιτώσουν το θύμα τους από τα φίδια που είχε μέχρι αυτή τη στιγμή στον κόρφο του. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Πάμε τώρα στα σημάδια ότι δεχόμαστε μια ναρκισιστική εκστρατεία δυσφήμισης. Πώ μπορεί να γνωρίζει αν είσαι θύμα μια ναρκιστική εκστρατεία δυσφήμιση, Το να προσδιορίσει αν είσαι θύμα μια ναρκιστική εκστρατεία δυσφήμιση μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά όταν οι τακτικέ χειραγώγηση είναι αδιόρατε ή σταδιακέ. Ποια είναι τα σημάδια. Σημάδια ότι μπορεί να έχει γίνει στόχο εκστρατεία δυσφήμιση από έναν καταφρονημένο ναρκιστή. Πρώτο σημάδι άνθρωποι οι οποίοι στρέφονται εναντίον σου χωρίς προφανή λόγο. Μια κοινή τακτική που χρησιμοποιούν οι ναρκισιστές για να διεκδικήσουν τον έλεγχο είναι η απομόνωση του θύματος τους. Εάν παρατηρήσετε ότι οι άνθρωποι που κάποτε ήταν κοντά σας αρχίζουν να συμπεριφέρονται διαφορετικά ή φαίνονται απόμακροι χωρίς προφανή λόγο, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι είστε θύμα μιας εκστρατείας δυσφήμισης. Μπορεί να υπάρξει μια ανεξήγητη αρνητική αλλαγή στις σχέσεις σας ή μπορεί να βρεθείτε απομονωμένοι ή αποκομμένοι από κοινωνικούς κύκλους, φίλους ή επαγγελματικά δίκτυα. Εάν οι άνθρωποι αρχίσουν να σας αποφεύγουν χωρίς εξήγηση, είναι πολύ πιθανόν ότι ο καταφρονεμένος ναρκισιστής που ασχολείται μαζί σας λέει μια παραμορφωμένη αφήγηση, τη δική του αφήγηση, παρουσιάζοντας σας ως τον κακό της υπόθεσης ακόμη και τον επικίνδυνο της υπόθεσης. Μπορεί να φτάσουν μέχρι στο σημείο να σας κατηγορήσουν ότι είστε επικίνδυνοι. Κάνοντας φυσικά μια προβολή. Η λέξη προβολή σημαίνει αυτό που υπάρχει μέσα μου, αυτό που συμβαίνει σε μένα, το βλέπω στον άλλον. Εγώ είμαι επικίνδυνο, αλλά κατηγορώ τον άλλον ότι είναι επικίνδυνος. Άρα το πρώτο σημάδι ότι μπορεί να είμαστε Στόχοι εκστρατεία τη φήμηση είναι άνθρωποι στη ζωή μα να στρέφονται εναντίον μας χωρίς προφανή λόγο. Δεύτερο σημάδι. Ακούτε ιστορίε και φήμε για τον εαυτό σα. Αν αρχίσετε να ακούτε φήμες ή ψευδεί κατηγορίε για τον εαυτό σα που φαίνεται να έρχονται από το πουθενά ή δεν ευθυγραμμίζονται με την πραγματικότητα, συχνά αυτέ οι φήμε διαδίδονται μέσω κουτσουμπολιού ή κοινωνικών δικτύων. Μπορεί να είστε ο στόχο μια ναρκιστική εκστρατεία δυσφήμιση. Μπορεί επίση να αντιμετωπίσετε ένα σταθερό μοτίβο διαστρέβλωση ή εσκεμμένη παρανόηση των λέξεων, των ενεργειών ή των προθέσεων σα από ένα συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα. Σε ορισμένε περιπτώσει, μπορεί να έρθουν να σα αντιμετωπίσουν, να σα κουνήσουν το δάχτυλο ή να σα βάλουν στη θέση σα ή να προσπαθήσουν να σα βάλουν στη θέση σα άτομα που είναι φανερό πως έχουν ακούσει και πιστέψει μια διαστρεβλωμένη εκδοχή των γεγονότων ή ψευδείς πληροφορίες για εσάς. Πάμε τώρα στο τρίτο σημάδι ότι μπορεί να είμαστε, να είμαστε θύματα σμιαρ καμπέιν. Πλήρης άρνηση. Denial, denial, denial. Σε κάποιο σημείο μπορεί να αρχίσετε να βρίσκετε εμφανή σημάδια μια συντονισμένης προσπάθειας από κάποιον να υπονομεύσει την αξιοπιστία σας ή να μαυρώσει τη φήμη σας. Ωστόσο, αν αντιμετωπίσετε το δράστη για τις φήμες και την αρνητική στροφή, θα αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς. Οι ναρκισιστές σπάνια θα παραδεχτούν τις εγκληματικέ τους πράξεις και τις αδικίες που ενορχιστρωμένα προκαλούν τους άλλους. Αυτό που τους αρέσει να κάνουν είναι να παίζουν το θύμα της κατάστασης. Μπορεί να σου πούν πράγματα όπως πώς θα μπορούσες να σκεφτείς ότι θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο όταν πας να τους αντιμετωπίσεις και να προσπαθήσουν να γυρίσουν το φταίξιμο σε σένα. Μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιήσουν τις κατηγορίες σας ότι σας κάνουν εκστρατεία δυσφήμισης ως απόδειξη του κακόβουλου χαρακτήρα σας και της προσπάθεια σας να τους βλάψετε. Δηλαδή μπορεί να πας να αντιμετωπίσεις κάποιον και να του πεις «Άκουσα Έμαθα ότι είπες αυτό και αυτό για μένα. Και αντί να το παραδεχτεί, θα αρνηθεί, θα αρνηθεί, θα αρνηθεί και θα το γυρίσει προς εσένα. Ότι είσαι ένας κακός άνθρωπος που τον την κατηγορεί ότι είχε κακή πρόθεση προς εσένα. Δεν βγάζει άκρη. Το τέταρτο σημάδι ότι μπορεί να έχεις γίνει θύμα συκοφαντικής δυσφήμισης είναι το gaslighting. Όταν το άτομο που ενορχιστρώνει την τη δυσφήμισης όχι μόνο διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για εσάς, αλλά καταφέρνει επίσης να χειραγωγεί την αφήγηση για να φανεί ότι εσείς φταίτε. Αυτό αποτελεί μια μορφή μεγάλης κλίμακας gaslighting. Αυτό το λέει πολύ ξεκάθαρα η Dr. Ramanin στο βίντεο της, το οποίο υπάρχει και στην περιγραφή αυτού του βίντεο και έχει καταχωρηθεί ως πηγή. Gaslighting. Το άτομο που κάνει εξτρατεία δυσφήμισης διαδίδει ψευδείς πληροφορίε για εσάς, αλλά επίσης καταφέρνει να χειραγωγεί την αφήγηση για να φανεί ότι εσεί φταίτε. Αντιστρέφοντας την ιστορία και κάνοντας σας να είστε ο δράστης, όχι μόνο σας δυσφημεί, αλλά και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Αυτή η χειραγώγηση μπορεί να μπερδέψει και να αποπροσανατολίσει εκείνου που μπορεί αρχικά να ήταν ουδέτεροι ή να αγνοούν την κατάσταση, οδηγώντα του να αμφισβητήσουν την ακεραιότητα σας και να πιστέψουν τη ψευδή αφήγηση που δημιουργήθηκε από το χρηστικό ναρκιστιστή. Εδώ θα σημειώσω τη δική μου άποψη ότι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να χειραγωγηθεί, χειραγωγείται. Αν όντως γνωρίζει ένα πρόσωπο προσωπικά, αν όντω έχει συνομιλήσει με αυτό το πρόσωπο και έχει συνδεθεί με αυτό το πρόσωπο, μπορεί να είναι σε θέση να αντιληφθεί αν αυτά που ακούει μπορεί να είναι αληθινά ή είναι ψευδείς κατηγορίες. Καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να αμφιβάλλουν για το χαρακτήρα ή τις ενέργειες σας, με βάση τις ψευδείς πληροφορίες που παρουσιάζονται από το χειριστικό ναρκισιστή, αυτός ο ναρκισιστής τοποθετεί τον εαυτό του σε θέση εξουσίας ενώ εσεί αισθάνεστε ανίσχυροι και θυματοποιημένοι. Πάλι θα τονίσω σε αυτό το σημείο ότι να μου λείπει να νιώθω ισχυρή και να νιώθω ότι έχω εξουσία απέναντι σε ανθρώπους που δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει, δεν χρησιμοποιούν τη δική τους κρίση και πρόθυμα πιστεύουν τις όποιε αηδίες, τις όποιε βλακίες, τις όποιε παραμορφωμένες ιστορίες αφηγείται ένας ναρκισιστής. Ξαναλέω ότι η εκστρατεία δυσφήμισης ενώ γίνεται κακόβουλα από τον καταφρονεμένο ναρκισιστή στην ουσία μας απαλλάσσει από τους απαθείς παρατηρητές που είχαμε στη ζωή μας μας απαλλάσσει από τους ανθρώπους που ήταν ουδέτεροι όπως λέει το άρθρο ή σαποστάκηδες όπως θα έλεγα εγώ οι οποίοι κοιτάνε το συμφέρον του, κοιτάνε ποιο είναι πιο ισχυρό για να συνταχτούν μαζί του. Δεν του θέλουμε τέτοιου ανθρώπου στη ζωή μα. Θέλουμε αυθεντικού ανθρώπου. Πάμε τώρα να διαβάσουμε κάποια παραδείγματα εκστρατιών δυσφήμιση στο χώρο εργασία. Δηλαδή, πώ γίνεται το SMEAR campaign στα πλαίσια του MOPI. Το 2021, η Λίντσι Ρουί στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Τόμα ανέλησε τι εμπειρίε έξι ενηλίκων επαγγελματιών που εκτέθηκα στη δυναμική της ναρκισιστικής κακοποίησης στον χώρο εργασίας. Την έρευνα της, ε, το σύνδεσμο που οδηγεί στην έρευνα, στο paper της κοπέλας αυτής, θα το έχω στην περιγραφή του βίντεο. Η Λίντσι ρουίς λοιπόν μοιράστηκε τις εμπειρίες των έξι ανθρώπων που μελέτησε από εκστρατείες της Παραδείγματα περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Συμμετέχουν τέσσερα. Μόνο μετά την αποχώρηση του συμμετέχοντα τέσσερα από αυτόν τον οργανισμό, έμαθε ότι ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος, είχε προσπαθήσει να σπηλώσει τη φήμη του με την ανώτερη ηγετική ομάδα και το διοικητικό συμβούλιο. Αυτός, λέει το ο συμμετέχον τέσσερα, ο διευθύνων σύμβουλος, τους είχε ζητήσει να μην μιλούν μαζί μου, επειδή και καλά εγώ είχα συμπεριφερθεί τόσο ανεύθυνα στον οργανισμό, επειδή έδωσα προειδοποίηση δύο εβδομάδων. Αυτό ήταν ψέμα. Ποτέ δεν το ξεπέρασα αυτό, λέει ο συμμετέχον τέσσερα, και οι άνθρωποι με τους οποίους είχα στενές σχέσεις συμφώνησαν με τον ισχυρισμό του CEO και δεν μου μίλησαν ποτέ μετά την αναχώρησή μου. Άξιοι συνάδελφοι ήταν κι αυτοί, άξιοι άνθρωποι ήταν κι αυτοί. Έμαθα μόνο για το τι συνέβη από ένα μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου που θεώρησε ντροπή αυτό που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλο, αλλά δεν έκανε και τίποτα. Μάλιστα. Ο Διευθύνων Σύμβουλο ζητάει στου άλλου εργαζόμενου να μην μιλάνε σε αυτόν που απολύει. Και λέει ψέματα ότι και καλά έδωσε παρέτηση ενώ τον απολύει. Ένα άλλον συμμετέχων περιέγραψε. Αυτό που βίωσα σε αυτό το άτομο ήταν πολύ χειριστικό. Έγλυφε τους ανωτέρους του και την ίδια ώρα έκανε τους άλλους ανθρώπους να φαίνονται κακοί. Και ήταν εξαιρετικά καλός στο να παρουσιάζεται ως ο καλός της υπόθεσης και να παρουσιάζει τους άλλους ως τους κακούς. Νομίζω όλοι μας μπορούμε να ταυτιστούμε. Όλοι εσύ έχουν εργαστεί σε ένα χώρο που είχαν συναδέλφους. Μπορούν να ταυτιστούμε αυτό το παράδειγμα ενό προσώπου το οποίο γλύφει τη διεύθυνση, παρουσιάζει τον εαυτό του σε εργατικό χωρί να είναι και κατηγορεί του άλλου για να αποκτήσει αυτό την εύνοια. Η συμμετέχουσα πέντε και ο συνάδελφο τη καθόντουσαν στι αντίθετε πλευρέ ενό διαχωριστικού σε ένα ανοιχτό γραφείο κάτωψη. Δηλαδή δούλευαν στον ίδιο χώρο και είχαν ένα απλό διαχωριστικό, όπω είναι τα open plan γραφεία, που υπάρχει απλώ ένα διαχωριστικό. Ανάμεσα στα δύο γραφεία λένε ανοιχτό ο χώρο και ακούγεται. Μη συνειδητοποιώντα ο συνάδελφος ότι ακούγονταν καθώς με κουτσομπόλευε στη γραμμή με έναν άλλο συνάδελφο, το άτομο άρχισε να μοιράζεται μια πολύ αλλαγμένη εκδοχή της ιστορίας, απεικονίζοντας τις συμμετέχους απέντε ως ανίκανη, παραλείποντας και διαστρεβλώνοντας κατάφορα τα γεγονότα. Δηλαδή, ενώ καθόταν η κοπέλα στο γραφείο της και ο άλλος ήταν απέναντι της, τον άκουγε να μιλάει στο τηλέφωνο, να την κατηγορεί, να λέει ψέματα, και να παρουσιάζει τα γεγονότα διαφορετικά από ό,τι έγινε. Λέει η συμμετέχουσα πέντε. Έστειλα μέσω μήνυμα σε αυτό το άτομο μέσω τη ομαδική συνομιλία μα ότι αυτό που του άκουσα να λένε ήταν κατηγορηματικά αναλυθέ. Δεν είπα αυτό και είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που είπα. Έγραψε δηλαδή στην ομαδική συνομιλία, άκουσα ακριβώ ότι έχετε πει αυτά τα πράγματα, ότι είπατε ότι εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι αυτό που είπα. Είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που είπα. Και αυτό το άτομο απάντησε στην ομαδική συνομιλία LOL, LOL, laughing out loud. Δηλαδή την περιγέλασε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας δεσφήμισης. Ο συνδυασμό ναρκιστικών χαρακτηριστικών με ψυχοπαθητικές τάσει μπορεί να οδηγήσει σε προληπτική επιθετικότητα, proactive aggression, δηλαδή σου επιτίθενται μην τυχόν για του επιτεθεί. Ο ναρκισμό συχνά περιλαμβάνει μια διονγκωμένη αίσθηση αυτοπεποίθησης, μια ανάγκη για θαυμασμό και έλλειψη ενσυναίσθηση. Τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αναλγησία, παρορμητικότητα και αδιαφορία για τα συναισθήματα ή τα δικαιώματα των άλλων. Τι ωραία αυτό το άρθρο μας δίνει μια συνοπτική εξήγηση του τι σημαίνει ναρκισισμός, διονγκωμένη αίσθηση αυτοπεποίθησης, ανάγκη για θαυμασμό και έλλειψη ενσυναίσθησης. Ενώ λέει τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αναλγησία, να μην τους νοιάζει τίποτα δηλαδή, παρορμητικότητα και αδιαφορία για τα συναισθήματα ή τα δικαιώματα των άλλων. Αυτό το οποίο περιγράφουμε ως ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας εμπεριέχει στοιχεία και από τον ναρκισισμό αλλά και από την ψυχοπαθητικότητα. Και η σκέψη είναι στο καινούριο DSM θα δούμε αν αυτό θα εφαρμοστεί Είπαμε η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, η οποία έχει τα στοιχεία τη ψυχοπαθητικότητα, η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα και η στριονική διαταραχή προσωπικότητα να συγχωνευτούν σε ένα φάσμα περιγραφή ενό κακοήθου τύπου προσωπικότητα. Και να είναι φάσμα. Θα το δούμε. Όταν βγει το DSM6, θα το δούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια τάση προς υπολογισμένη και σκόπιμη επιθετικότητα για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Τα άτομα με αυτά τα συνδυασμένα χαρακτηριστικά, οι κακοήθες να δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιθετικότητα ως μέσο για να διεκδικήσουν κυριαρχία και να ελέγξουν καταστάσεις ή να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς να ενδιαφέρονται για την ευημορία των άλλων που πλήττουν ή τα δικαιώματα των άλλων που καταπατούν. Αυτή η σκόπιμη και στοχευμένη επιθετικότητα μπορεί να έρθει με τη μορφή να λένε ψέματα, να διαδίδουν φήμες, να υπερβάλλουν ιστορίες για ένα θύμα ούτω ώστε να βλάψουν τη φήμη του. Να υπονομεύουν την αξιοπιστία κάποιου μέσω της διαστρέβλωσης γεγονότων και της επιτιδευμένης αλλίωσης πληροφοριών. Παρουσιάζουν μια πληροφορία με τέτοιο τρόπο ώστε να την αντιληφθεί αυτός που τους ακούει διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και πολύ συχνά προκαλούν ήδη κάποιο πλήγμα στο θύμα και μετά παρουσιάζουν το πλήγμα που ήδη έχουν προκαλέσει στο θύμα ως απόδειξη ότι το θύμα είναι αναξιόπιστο. Και για τέτοια μαυρίλα ψυχής μιλάμε. Παίζουν το θύμα για να συγκεντρώσουν συμπάθεια και υποστήριξη... και παράλληλα να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του άλλου ατόμου. Μεταθέτουν την ευθύνη τους στο θύμα τους... γιατί όπως είπαμε δεν γουστάρουν την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Στρατολογούν φίλους, οικογένεια ή οι συνάδελφους... για να υποστηρίξουν την αφήγηση τους και να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους. Εγώ θα πω πάλι ότι αυτοί που τους ακούνε και τους πιστεύουν... Του ταιριάζουν πάρα πολύ να τα φτιάξουν μεταξύ του και να ζήσουν και να μα αφήσουν ήσυχου. Χρησιμοποιούν τεχνικέ gaslighting για να κάνουν κάποιον να αμφιβάλλει για τη δική του πραγματικότητα και να αμφισβητήσει τι αντιλήψει του για τα γεγονότα. Θα μα κάνουν να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε δηλαδή. Απομονώνουν το θύμα του από του φίλου και την οικογένειά του Καθιστώντα πιο δύσκολο για αυτού να υπερασπιστούν τον εαυτό του. Αν έχουμε τέτοιου φίλου και τέτοια οικογένεια που θα πιστέψουν την εκστρατεία δυσφήμιση του καταφρονημένου ναρκισιστή, να χαίρονται ο ένα τον άλλον, πραγματικά. Εκφοβίζουν το θύμα του και αυτού που εμπλέκονται στην υπόθεση για να ενσταλλάξουν φόβο και υποταγή. Ο εκφοβισμό είναι βούτυρο στο ψωμί του ναρκιστή. Στην πραγματικότητα, η μάστιγα του bullying, που στα ελληνικά ονομάζεται εκφοβισμό ή παρενόχληση, συνταυτίζεται με τον αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας. Όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται τα τελευταία χρόνια για το σχολικό μπούλινγκ και που ευτυχώς έχει αρχίσει να γίνεται και για την εργασιακή παρενόχληση τον bullying στην εργασία ή αλλιώς mobbing, όπως ονομάζεται, στην ουσία αφορά τον αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας. Οι άνθρωποι που ασκούν ψυχική βία πάνω στους συνανθρώπους τους είναι οι άνθρωποι με αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας και ιδιαιτέρως οι άνθρωποι με κακοήθες αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, αυτοί που συνδυάζουν τα χειρότερα, από τον αρκισισμό και την ψυχοπαθητικότητα. Είναι βούτυρο στο ψωμί τους να εκφοβίζουν το θύμα τους και όσους εμπλέκονται στην υπόθεση, δηλαδή όσους προσπαθούν να υποστηρίξουν το θύμα, να τους εκφοβίζουν με απότερο σκοπό να ενσταλάξουν φόβο και να αναγκάσουν τους άλλους να υποταχθούν σε αυτούς. Αυτή η ιστορία με τον αρκισισμό έχει να κάνει με την επικράτηση. Έχει να κάνει με την προσπάθεια επικράτησης ανθρώπων σκατόψυχων πάνω στους συνανθρώπους τους. Αυτό, disclaimer, είναι ένα δικό μου σχόλιο διαβάζοντας μαζί σας το άρθρο. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο έρχεται η εκστρατεία της φήμησης είναι με προβολές των σφαλμάτων των ναρκισιστών, των ανασφαλιών των ναρκισιστών ή των δικών τους ενεργειών πάνω στο άλλο πρόσωπο. Πάει δηλαδή ο ναρκισιστής, ο οποίος διεξάγει μια εκστρατεία της για το θύμα του και παρουσιάζει ότι τα δικά του σφάλματα είναι τα σφάλματα που έκανε το θύμα του ότι οι δικές του ανασφάλειες είναι οι ανασφάλειες του θύματος του και ότι οι δικές του ενέργειες είναι οι ενέργειες του θύματος του. Προβολή, προβολή, προβολή. Όπως την άρνηση, 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 έτσι και η προβολή είναι ένας αγαπημένος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι για να απεκδηθούν κάθε προσωπική ευθύνη, κάθε accountability για τις πράξεις τους. Πάμε τώρα <laughs> στο ζουμί της υπόθεσης. Η πιο συχνή μορφή στις μέρες μας μιας εκστρατείας δυσφήμισης γίνεται μέσω του διαδικτυακού εκφοβισμού ή αλλιώς cyberbullying. Οι ναρκισιστές οι καταφρονεμένοι οι οποίοι θέλουν να κατηγορήσουν αδίκως και να δυσφημίσουν το θύμα τους διαδίδουν παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, δημιουργούν ψεύτικους λογαριασμούς, καινούριου λογαριασμούς με ψευδόνυμα, παρακολουθούν κάθε ανάρτηση, κάθε δραστηριότητα του θύματος του στο διαδίκτυο και μέσα από ψεύτικους λογαριασμούς υποβάλλουν κακόβουλια σχόλια ή ενορχιστρώνουν και μεθοδευμένες κακόβουλες επιθέσεις προς το θύμα τους. Το διαδίκτυο δίνει πάρα πολλά εργαλεία στους ναρκισιστές για μια εκστρατεία δυσφήμισης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όποτε ξεμπροστιάζω στο κανάλι μας κακόβουλα σχόλια, όταν πάω να κοιτάξω από πού προέρχονται, είναι από προφίλ που έχουν δημιουργηθεί εκείνη την ημέρα. Και είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος καταφρονεμένος ναρκισιστής, καταφρονεμένος επειδή του έχω απαντήσει αποστομώνοντας τον, σε κάποιο σχόλιο που έγραψε με το κανονικό του προφίλ είτε επειδή έχω βάλει σε απόκρυψη το κανονικό του προφίλ λόγω ρητορική μίσου στα σχόλιά του επανέρχεται φτιάχνοντας ψεύτικα προφίλ και υποβάλλοντας κακόβουλα σχόλια. Αυτά φυσικά είναι κάποια στοιχεία από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Γίνεται και πιο ενορχιστρωμένα. Λοιπόν, το να είσαι θύμα μιας ναρκισιστικής εκστρατεία δυσφήμισης μπορεί να είναι εξαιρετικά συγχυστικό, κάτι που να σε συγχύσει, να σε μπερδέψει εξαιρετικά, να είναι εξαιρετικά οδυνηρό και τραυματικό. Ειδικά αν ο δράστης είναι κάποιος άνθρωπος που στο παρελθόν εμπιστευόσουν. Είναι πολύ πιο άσχημο ψυχικά και συναισθηματικά να δέχεσαι εκστρατεία δυσφήμισης από έναν πρώην σύντροφο ή έναν πρώην πολύ στενό φίλο ή ένα μέλος της οικογένειας σου, έναν πρώην συγγενή. Η εκστρατεία της φήμησης δεν είναι μόνο συναισθηματικά και ψυχολογικά επιζήμια, αλλά μπορεί επίσης να έχει επιζήμιες συνέπειες στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Φυσικά εδώ τονίζω τη δική μου άποψη ότι τέτοιε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν κακόβουλα σχόλια να μας λείπουν. Ενώ η αντιμετώπιση μια ναρκιστική εκστρατεία δυσφήμιση μπορεί να είναι εξαντλητική, γιατί όντω είναι ρουφίχτρε ενέργεια, είναι βαμπύρ ενέργεια οι καταφρονημένοι ναρκιστέ, και προσπαθούν μέσα από την εκστρατεία δυσφήμιση να σε εξαντλήσουν ενεργειακά και συναισθηματικά, υπάρχουν παρόλα αυτά μερικά βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να προστατεύσουμε τον εαυτό μα. Με βάση το άρθρο το οποίο χρησιμοποιούμε ως βάση για αυτό το podcast. Πρώτο βήμα. Ελαχιστοποιήστε τη συμμετοχή σας. Μην ασχοληθείτε επισταμένα. Διατηρήστε τη ψυχραιμία σας και αποφύγετε να εμπλακείτε άμεσα στην εκστρατεία της φήμησης. Η συναισθηματική ή η αμυντική ανταπόκριση συχνά τροφοδοτεί περαιτέρω την εκστρατεία. Μπορεί να σε πνίγει το δίκιο σου Μπορεί να νιώθει τρομερά δικημένο, αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην βιαστεί, να ανταποκριθεί με συνέστημα ή να αμυνθεί άμεσα. Με το να αντεπιτίθεστε ή να αντιδράτε συναισθηματικά, δίνετε στον αρκεσιστή ακριβώ αυτό που θέλει. Προσοχή και αίσθηση ελέγχου. Ανταυτού επικεντρωθείτε στη διατήρηση της ακεραιότητας σας και στην αναζήτηση υποστήριξης από αξιόπιστα άτομα. Εάν αισθάνεστε ότι θα θέλατε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα μαζί τους, δηλαδή με τους ναρκισιστές που σας κάνουν εκστρατεία δυσφήμισης, κάντε το στρατηγικά και ενεργήστε με ήρεμο τρόπο βασισμένο πάνω σε δεδομένα και όχι συνέστημα. Επιλέξτε την πλατφόρμα μέσα από την οποία θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα με σύνεση ενδεχομένως με το να μοιραστείτε τις ανησυχίες σας απευθείας με κοινού γνωστούς ή σε καταστάσεις όπου είναι απαραίτητο να διαφυλάξετε τη φήμη σας. Δεν είναι καλή ιδέα να μένουμε παθητικοί μπροστά σε μια επίθεση, αλλά με ψυχραιμία και με στρατηγική ενεργούμε με βάση τα δεδομένα. Και τα δεδομένα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι έχουμε δίκιο και ότι κατηγορούμαστε αδίκως και ότι είμαστε θύματα ο δεύτερο τρόπο αντιμετώπιση. Συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία. Συλλέξτε αποδεικτικά στοιχεία όπω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενα, αναρτήσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση ή μαρτυρίε που έρχονται σε αντίθεση με την ψευδή αφήγηση που διαδίδεται για εσά. Η τεκμηρίωση μπορεί να είναι ζωτική σημασία για την υπεράσπιση του εαυτού σα, ειδικά σε νομικέ καταστάσει. Επίση, συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία τη εκστρατεία δυσφήμιση που κάνει ο ναρκιστή για εσά. Πρόσφατα, έκανα αναβάθμιση του υπολογιστή μου. Και προσπαθώντας να συγκεράσω όλα τα αρχεία documents που είχα στον υπολογιστή μου, βρήκα τεράστιους φακέλους από 10 χρόνια πριν, από 8 χρόνια πριν, από 15 χρόνια πριν, όπου είχα στοιχειοθετημένα και email και σχόλια και επιστολές τα οποία αυτά στοιχεία αποδεικνύουν και αποδείκνυαν στο παρελθόν την αθωότητα μου όταν κατηγορήθηκα ψευδός και τα οποία μέσω νομικών διαδικασιών αποτέλεσαν τα τεκμήρια τα οποία με αθώωσαν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω στοιχεία από το 1999. Γιατί πάντα είχα στο μυαλό μου ότι Εάν συμβαίνει κάτι το οποίο με στενοχωρεί, κάτι το οποίο με βάζει σε μια θέση του να κατηγορούμε αδίκως, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να στοιχειοθετώ τις ψευδείς κατηγορίες, να στοιχειοθετώ τη συκοφαντική δυσφήμιση, να έχω όλα αυτά τα στοιχεία, ώστε αν παραστεί ανάγκη να τα χρησιμοποιήσω ακόμη και στο δικαστήριο. Όπως λέει εδώ το άρθρο, η τεκμηρίωση μπορεί να είναι ζωτική σημασία για την υπεράσπιση του εαυτού σας, ειδικά σε νομικέ καταστάσεις. Εμένα με έχει σώσει αυτό το πράγμα. Ήταν και ένας τρόπος που χρησιμοποιούσα για να ανακουφιστώ από το άγχος και τη στενοχώρια. Κάθε φορά που μια καινούρια συκοφαντική επίθεση ερχόταν στα αυτιά μου, την έβλεπα στα μάτια μου, την τεκμηρίωνα και στη συνέχεια Όλη αυτή η τεκμηρίωση βοήθησε στην αθώση μου από ψευδείς κατηγορίες και στην απαλλαγή μου επίσης από ψευδείς κατηγορίες. Επίσης συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία της εκστρατείας, της που κάνει ο ναρκισιστής για εσάς. Τα κακόβουλα σχόλια, τα email που έχει στείλει σε αξιόπιστους ανθρώπους προσπαθώντας να σας διαβάλει τις γραπτές απειλές που έχει εξαπολύσει προς εσάς. Την όποια αντιφατική επίσημη επικοινωνία, δηλαδή λαμβάνεις μια επιστολή η οποία δηλώνει το α και μετά από ένα α χρονικό διάστημα λαμβάνεις μια επιστολή από το ίδιο πρόσωπο ή τον ίδιο οργανισμό που δηλώνει το β. Αυτά τα δύο είναι αντιφατικά στοιχεία τα οποία σε μια νομική διαδικασία μπορούν να καταδείξουν το δόλο από την πλευρά είτε του προσώπου είτε του οργανισμού που έχει αποδεδειγμένα πλέον δολίως αρνητική αντιμετώπιση. Σε σοβαρές περιπτώσεις όπου η εκστρατεία δυσφήμισης έχει νομικές επιπτώσεις ή προκαλεί σημαντική βλάβη ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αναζήτηση νομικών συμβουλών. Οι νόμοι περί defamation law, defamation suits, ενδέχεται να ισχύουν ανάλογα με την κατάσταση. Ναι, αν έχει στοιχεία στα χέρια σου ότι ένα πρόσωπο σε κατηγορεί δημοσίω ή σε κατηγορεί ιδιωτικό αποστέλλοντα email με παραπλανητικέ και ψευδεί κατηγορίε για το πρόσωπο σου, σε αξιόπιστο πρόσωπο το οποίο μοιράζεται αυτό το email μαζί σου, script amanent, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε μια αγωγή δυσφήμιση και να την κερδίσει φυσικά. Εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι καλή ιδέα να προβαίνουμε αβασάνιστα σε νομικέ διαδικασίε. Η δικομανία είναι ίδιον των αρχισιστών. Το ψήλου πίδημα εξαπολύουν μηνύσει προ τα θύματα του, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μεταφέρουν τον ψυχολογικό πόλεμο και τον κάνουν δικανικό πόλεμο αλλά για πάνε ενδεχόμενο κρατάμε όλα τα στοιχεία ώστε σε περίπτωση που ο δικομανής ναρκησιστής προσπαθήσει να μας τη φέρει προλαβαίνοντας μας να κάνει πρώτα αυτός μήνυση να έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν πώς ξεκίνησαν τα γεγονότα και την αθότητα μας ή αν το παραξηλώσει αρκετά σε σημείο που χρειάζεται να μπει νομική φραγή ναι τότε ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε και σε μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση. Τρίτη οδηγία: διατηρήστε όρια. Εάν είναι δυνατόν, περιορίστε ή διακόψτε την άμεση επαφή με το άτομο που ενορχιστρώνει την εκστρατεία δυσφήμιση. Τα όρια μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση περαιτέρω χειραγώγηση ή συναισθηματική δυσφορία. Γι' αυτό το λόγο έχω πάρει πολύ συνειδητή απόφαση και χθε το βράδυ το έχω ποστάρει και στην καρτέλα κοινότητα στο κανάλι μας στο YouTube όταν λέω χθε εννοώ την 3η 7 Οκτωβρίου 2024 ότι δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να ασχοληθώ περισσότερο με τοξικά και κακόβουλα σχόλια κάτω από τα βίντεο θα τους βάζω κατευθείαν σε απόκρυψη και δεν θα μπαίνω σε καμία διαδικασία να εξηγήσω σε ανθρώπου που τόσο οι ψυχολογικέ μου γνώσει, όσο και οι γνώσει που έχω τη ψυχοπαθολογία, όσο και τον κάτι instinct μου, μου λένε και μου φωνάζουν από μακριά ότι πρόκειται για κακόβουλο πρόσωπο που κάνει κακόβουλο σχόλιο. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά ούτε καν χρησιμοποιώντα παραδείγματα τέτοια για εκμάθηση. Όπω έγραψα και στη χθεσινοβραδινή. Ανάρτηση στην κοινότητα, την οποία ξαναδιαβάζω εδώ, νιώθω πω χρειάζομαι ένα διάλειμμα από το ψέκασμα Λουμινόλ. Στο κανάλι μα στο YouTube, χρησιμοποιούμε έναν κωδικό για το ψέκασμα Λουμινόλ και νούμε το ξεμπρόσφιασμα των αρκισιστών. Έχει πάθει τεροντίτιδα ο αντίχειρα μου. Ό,τι έχω τεροντίδα στον αντίχειρα, όντω έχω, επειδή απαντώ με του αντίχειρες στα σχόλια α, από το κινητό μου. Πλέον. Θα βάζω σε απόκρυψη άμεσα τοξικά σχόλια. Δεν θα ασχολούμαι να απαντήσω. Θα βάζω άμεσα σε απόκρυψη. Νομίζω έχουμε αρκετά τα παραδείγματα εδώ στο κανάλι μας και το τελευταίο webinar το οποίο έγινε το Σάββατο που μας πέρασε ήταν ένα ολοκληρωμένο μάθημα για τη φύση, τα αίτια και την αντιμετώπιση του νέγκινγκ. Το νέγκινγκ είναι η επιτιδευμένη και καλυμμένη αρνητικότητα. Και πρόκειται για ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, το οποίο μπορεί να είναι πρόδρομος μιας εκστρατείας συκοφαντικής δυσφήμισης ή να συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας συκοφαντικής δυσφήμισης. Πάμε στην τέταρτη οδηγία, έλεγχο ζημιών, damage control. Κάντε ό,τι μπορείτε για να ελέγξετε τη ζημιά χωρίς άμεσα αντίπεινα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επικοινωνία με τους φίλους του συναδέλφου σα, τη διαχείριση των λογαριασμών σα στα μέσα κοινωνική δικτύωση και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να αρχίσουμε να απολογούμαστε όταν ένα ναρκισιστή διαδίδει ψευδέ πληροφορίε για το πρόσωπό μα. Δεν χρειάζεται να απολογούμαστε στο ευρύ κοινό. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι αν έρθει κάποιο αξιόλογο άνθρωπο, ο οποίο θα μα πει: Πρόσεξε, φέρω εις γνώση σου ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο σου επιτέθηκε και μετά του απάντησες με λογικά επιχειρήματα στέλνει δεξιά και αριστερά email για να σε δυσφημίσει εκεί ναι θα εξηγήσουμε θα απολογηθούμε θα εξηγήσουμε ότι αυτά που μας κατηγορεί είναι πράγματα τα οποία δεν ισχύουν με τον τρόπο που τα περιγράφει ξαναλέμε ότι σε μια επιτυχημένη εκστρατεία δυσφήμισης παρουσιάζεται η πραγματικότητα λιωμένη για να είναι πιο πιστευτή. Μπορεί να μην λένε ψέματα, αλλά να παραμορφώνουν την ρεαλιστική πραγματικότητα για να παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα και μπορεί και επίσης επιλέξει να γράψουν ότι είσαι ένας επικίνδυνος άνθρωπος με βάση τη δική τους παραμόρφωση και είπαμε, συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία... ...έχουμε ένα φάκελο... ...το οποίο μπορεί να ονομάσουμε... ...Smear Campaign... ...by το πρόσωπο που κάνει το Smear Campaign... ...βάζουμε μέσα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία... ...και δεν ασχολούμαστε... ...να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ελέφαντες... ...τους αφήνουμε να εκτίθενται μόνοι τους... ...παρουσιάζοντας την κακία... ...το φθόνο και την μικροπρέπεια τους... ...τους αλλούς ανθρώπους... Και ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι αυθεντικά αξιόλογο και μα γνωρίζει, μπορεί να δει την ποιότητά μα. Δεν περιμένει από ένα καταφρονεμένο, πικραμένο ναρκισίδιο να μα κατηγορήσει ψευδό. Δεν το περιμένει αυτό. σα ίσα που αντιλαμβάνεται ότι από τον τρόπο με τον οποίο γράφει κατηγορίες στο πρόσωπο που κατηγορεί, διαφαίνεται η δική του προβληματική σχέση με τη ρεαλιστική πραγματικότητα και τη λογική. Τέταρτη οδηγία, εστίαση στην αυτοφροντίδα. Επικεντρωθείτε στη ψυχική και συναισθηματική σας ευεξία. Συμμετέχετε σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας που σας βοηθούν να διαχειριστείτε το άγχος ή οποιοδήποτε συναισθηματικό τίμημα μπορεί να προκαλέσει η εκστρατεία της φήμησης. Θυμηθείτε ότι η εκστρατεία της φήμησης αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα του ανθρώπου που χειραγωγεί τους άλλους και όχι το δικό σας. Επικεντρωθείτε στις αξίες που έχετε ως άνθρωπος, στις αξίες σας, στην ακαιρεότητά σας και την προσωπική σας ανάπτυξη ξεπερνώντας την αρνητικότητα. Έχτε οδηγία, ζητήστε υποστήριξη. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ένα δίκτυο υποστήριξης φίλων ή οικογένειας που μπορεί να σα παρέχει συναισθηματική υποστήριξη και να σα βοηθήσει να βιώσετε, να πλοηγηθείτε, λέει, στην κατάσταση. Να σα βοηθήσει να τα βγάλετε πέρα σε αυτή την κατάσταση. Η ύπαρξη ενό ισχυρού συστήματο υποστήριξη είναι ζωτική σημασία σε τέτοιου δύσκολου καιρού. Σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω ότι και μόνο δύο ή τρει αξιόλογου ανθρώπου να έχουμε στο δίχτυο υποστήριξη μα είναι αρκετοί. Δεν χρειαζόμαστε πολλούς υποστηριχτές. Χρειαζόμαστε μόνο δύο-τρεις ανθρώπους με ήθος, εντιμότητα, με αξιόλογο μυαλό, οι οποίοι ουσιαστικά να μας εκτιμούν, να καταλαβαίνουν την πραγματικότητα μας και να μας στηρίζουν. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να μιλήσετε με έναν επαγγελματία για το τι συμβαίνει. Ένα θεραπευτή ή ψυχολόγο μπορεί να ακούσει από μια ουδέτερη οπτική γωνία και να σας παρέχει χρήσιμα εργαλεία. Ναι, αν δεχόμαστε Zmeer Campaign, αν δεχόμαστε μια εκστρατεία δυσφήμιση, ναι, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνουμε και ψυχοθεραπεία. Μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο να ζητήσετε νομική συμβουλή για να προσδιορίσετε εάν υπάρχει κάποια ενέργεια που μπορεί να θέλετε να λάβετε κατά του δράστη. Αυτό που θα σας συμβουλέψω εγώ είναι ότι αν είστε θύμα συκοφαντικής δυσφήμισης να πάτε οπωσδήποτε να επισκεφθείτε έναν πολύ καλό δικηγόρο έναν έντιμο ψυχολόγο, έναν δικηγόρο, έναν νομικό ο οποίος να έχει πείρα σε τέτοια ζητήματα, να ξεκινήσετε μία επαφή μαζί του, να του παραδίδετε τα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε, να είστε σε επαφή με τον δικηγόρο σας και αν ο δικηγόρος σας θα συμβουλεύσει ότι πρέπει να προβείτε στις ανάλογες διαδικασίες, να είστε ήδη έτοιμοι. Αυτό ήταν το άρθρο από την ιστοσελίδα Simpli Psychology. Ξαναλέω, στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βρείτε όλους τους συνδέσμους που έχω αναφέρει. Θέλω να πω ότι οι εκστρατείες της δυστυχώς συμβαίνουν συχνά. Συμβαίνουν μέσα σε εργασιακά περιβάλλοντα, συμβαίνουν λόγω επαγγελματικού ανταγωνισμού και φθόνου, συμβαίνουν όμως δυστυχώς ακόμη και σε οικογενειακά περιβάλλοντα, ακόμη και σε φιλικά περιβάλλοντα, άνθρωποι οποίοι φθονούν άλλους ανθρώπους, άνθρωποι οποίοι βλέπουν την αξία τους μόνο στον έλεγχο και στην επικράτηση επί των άλλων, όταν νιώσουν να τραυματίζεται το εύθραυστο ναρκισιστικό του εγώ αντί να δουλέψουμε τον εαυτό τους επιδίδονται σε μια εσχρή επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα του ανθρώπου που φθονούν. Αυτό ήταν το 68ο επεισόδιο του podcast. Εάν νομίζετε ότι αντιμετωπίζετε μια τέτοια κατάσταση σας συμβουλεύω να αποταθείτε σε κάποιον ψυχολόγο ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος να έχει γνώσεις, ενημερωμένες γνώσεις, πάνω στα ζητήματα της ναρκισιστικής κακοποίησης, πάνω στα ζητήματα των διαφόρων ειδών ψυχολογικής βίας και που να είναι ο ίδιος ο ψυχολόγος, η ίδια η ψυχολόγος, ένα πρόσωπο το οποίο να έχει ένα υγιές στυλ προσωπικότητας. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.